ήρθε η ώρα να τους πάρω όλα τα λεφτά. Μαντάμ Λέιλα, πόσο χαίρομαι για τη γνωριμία. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Να καθίστε. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι εσείς πολύ για τη γνωριμία. Χαίρομαι. Λεφτά έχουμε. Έχουμε, κυρία Λέιλα, βέβαια. Πολύ καλό αυτό. Τι θα θέλετε? Κυρία Λέιλα, με απέλυσαν τη δουλειά και δεν ξέρω ποια ρουφιάνα πήγε και με κάρφωσε. Θέλω να μάθω ποια το έχει κάνει. Mm-hmm. Και εσείς ξέρω ότι είστε ειδικοί και θα μου τα πείτε. Θέλετε να σας δείξω ταρό? Ταρό, μόνο ταρό εμπιστεύομαι. Ωραία, εντάξει, γιατί και η μπάλα μιλάει για πολλά πράγματα. Όχι, δεν θέλω τώρα μπάλα, θέλω ταρό. Τα εμπιστεύομαι, έχω ακούσει ότι είστε πάρα πολύ καλή σε ταρό. Είμαι, η αλήθεια να λέγεται. Είμαι μία από τις καλύτερες. Γι' αυτό και είμαι ακριβή εξάλλου. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι να λείπει από εδώ. Τι λείπει? Θέλει την πρώτη δόση, τη μικρή. Α, κατάλαβα. Τσιγκουνιά αυτό που κάνεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να σου πω. Εργάζεσαι σε μία τεράστια εταιρεία. Όχι, κυρία Λέιλα. Εργάζομαι σε μία μικρή επιχείρηση. Α, ναι! Στο μέλλον θα εργαστείτε σε μια τεράστια επιχείρηση. Για πείτε, γιατί τώρα και ψάχνω δουλειά, ξέρετε, τώρα είμαι... Αυτός που ήταν δίπλα σας, σας πρόδωσε. Η κοπέλα εννοείται, ποια είναι? Α, η κοπέλα, αυτή, σε πρόδωσε. Ποια είναι, μπορούμε να μάθουμε? Αυτή που ήταν πολύ κοντά σου, πολύ. Δεν βλέπουμε κάτι πως είναι αυτή. Για να την δούμε πια. Καλύτερη κάρτα. Μουστρέσιο παρέντακα. Μουστρέσιο παρχασίμι. Μουρτούνο αλταρμί. Μαστατέσιο παραρχέμι. Τι εννοείτε, κυρία Λέιλα? Είναι δύσκολη μετάφραση τώρα, πώς θα το μεταφράσω. Είναι ξανθιά. Είναι ξανθιά. Φυσική. Κοίτα τώρα. Τα ρόδε λένε φυσική ή μη φυσική. Είναι ξανθιά αυτό το καιρό. Ξανθιά, έχουμε μια ξανθιά. Α, έχετε. Να, αυτή είναι. Είναι παντρεμένη. Όχι, αυτή η ξανθιά δεν είναι παντρεμένη. Τώρα που το κοιτάω, είναι χωρισμένη. Δεν είναι χωρισμένη, ούτε παντρεμένη. Δεν έχει καν σχέση η κοπέλα. Μπορεί να λέτε καλά, κυρία Λέιλα. Μισό. Με έχεις αποσυντονίσει. Λοιπόν, θα αφήσουμε τα ταρό. Νομίζω ότι η μπάλα θα μας πει περισσότερα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω σφαίρα, θέλω ταρό. Οκ. Πώς είναι αυτή η ξανθιά που μου λέτε? Να τη, βγήκε. Είναι μελαχρινή, ψηλή, ψιλομύτα. Τώρα μου βγήκε ξεκάθαρα. Δεν μπορεί. Μια μελαχρινή, ψηλή, ψιλομύτα θα την έχετε. Έχουμε δύο μελαχρινές, αλλά είναι κοντόχοντρες και οι δύο. Δεν υπάρχει καμία ψηλή? Όχι, κυρία Λέιλα, δεν υπάρχει. Τώρα θα δω. Τώρα κατάλαβα. Είναι αυτοί οι άντρες τριγύρω στην επιχείρησή σας. Κυρία Λέιλα, νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν έχουμε άντρες στην επιχείρηση. Είμαστε μόνο γυναίκες. Πάτε να μου φάτε τα λεφτά. Πώς τολμάς? Σας έχω καταλάβει, θα σας κάνω σιωγήσεις. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα? Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου? Ας αναδιώξω αυτή την αρνητική ενέργεια που μου έχεις βάλει εδώ μέσα. Διάξε να, αλλά άνθος κορομίνηση να ξέρεις. Σωστός. Και λεπτό δεν παίρνεις. Έχω έξω πελάτες, δεν μπορείς έτσι να βγεις έξω. Θα φύγω και θα τους πω τι γίνεται εδώ μέσα. Όχι, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε. Πώς θα συνεργαστούμε? Πω, είναι το μαχτικά λίγο εδώ. Αυτό πατεώνησα. Δεν είμαι αυτός. Δεν τρέπεσαι. Να σου πω. Αν δεν κλέβεις τον κοσμάκι. Δεν έχει σημασία, με τα λεφτά που θα πάρεις, εγώ νομίζω και εσύ θα κλέψεις τον κόσμο. Πόσα λεφτά? 10% θα σου δώσω, στόπα. 10%? 10% δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Δεν θα μου μείνει τίποτα. Πόσο βγάζει το μήνα? Δεν μπορώ να σου πω ότι είσαι από φορεία. Πώς θα πάρω το 10% άμα είναι να βγάζει 10 ευρώ το μήνα? Τι θα πάρω, 1 ευρώ? Δεν βγάζω. Από σένα πόσο θα έπαιρνα? 500 ευρώ. Τι υπολόγισε? 500 ευρώ τι? Την ημέρα? 500 ευρώ από άτομο παίρνω. Εσύ που ήρθες εδώ δεν θα το πλήρωνες? Καλά. Ωραία. Έχω μία ιδέα. Θα δουλεύω κιόλας εδώ. Άμα θες ό,τι θες, μπορώ να κάνω κι εγώ τη μάτσα μου. Όχι. Ό,τι δεν θα πάρεις αυτό. Ό,τι θες μπορώ να κάνω εδώ, αλλά περίμενε. Θα πάρω το 25%. 25%? Αλλιώς κάτσε να με βγω! Να με βγω έξω! Να βγω έξω να... Να μην βγεις έξω, θα πάρεις 25%. Ναι, ατέλειο. Και θα αποσπάς
τις πληροφορίες έξω στους πελάτες και να μου τις λες. Υπολογίζω λεφτά είμαστε... τώρα. Περίμενα, ακόμα δεν οικονόμησες τίποτα. Θα οικονομήσω. Σε όποιον αποσπάσεις καλύτερη πληροφορία, από αυτόν και θα πάρεις. Άμα δεν έχεις αποσπάσει τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα. Υπόψη. Πώς! Κάτσε να μην βγω έξω τώρα να πω να πω! Δεν θα με εκβιάσεις εμένα. Θα σε εκβιάζω. Δεν θα με εκβιάσεις. Θα σε εκβιάζω. Δεν θα με εκβιάσεις. Θα σε εκβιάζω. Λοιπόν, πήγαινε τώρα, άλλαξε. Από σήμερα, από τώρα πιάνεις. Έρχεται τώρα. Ρούχα. Μπες μέσα να πάρεις κάποια όποια θέλεις ρούχα από αυτά που φοράω εγώ. Και θα έρθει τώρα ένας πελάτης. Για να το αποσπάσετε προσοχή, λέω. Ναι, με έχεις μπερδέψει. Γιατί μου παίρνεις τα 20%. 20%. 25. Α, 25, ξεχνάω. Να σου πω, θα του πηγαίνω τα καφεδάκι. Το καφέ και θα το ρωτήσεις με τρόπο, θα του ρωτάς τι ακριβώς του αποσχολεί. Και μετά θα μου το λες. Το έχω. Το έχεις. Αν αλλάξω. Ψεύτρα κι εσύ. Και το νεράκι σας. Ευχαριστώ. Πώς είστε? Όλα καλά εσείς? Μου είπατε Γιάννης, ε? Γιάννης. Για κοπέλα. Ήμουν σίγουρη. Οι όμορφοι άνθρωποι έρχονται για... συνήθως για τέτοια πράγματα. Οι πιο άσχημοι έρχονται για οικονομικά και τέτοια. Ο όμορφος άνθρωπος φαίνεται. Και για δουλειά έρχονται οι άσχημοι. Μαντάμα η Λέιλα είναι πάρα πολύ καλή. Θα σας τα βρει όλα. Α, καλό αυτό, καλό. Πώς τη λένε την κοπέλα? Τη λένε Αφροδίτη. Και ωραίο όνομα. Από πού γνωρίζεστε? Δεν γνωριζόμαστε. Α, εσύ τι θέλεις, ε? Κατά βάθος πιστεύω και αυτή με θέλει. Α. Με ταξιδιείς και κάθε μέρα εγώ την πάω στη δουλειά. Πιείτε το νεράκι, ξεκουραστείτε και ο επόμενος πελάτης βγαίνει τώρα και θα πείτε εσείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μαντάμ Λέιλα. Ναι. Ήρθε το πελατάκι μας. Για πες μου. Τι γίνεται? Γιάννης, ταξιτζής, περίπου στα 30, γουστάρει ένα μοντέλο. Ναι. Και πηγαίνει συνέχεια δουλειά με το ταξί. Mm-hmm. Νομίζει ότι το κορίτσι τον θέλει. Όνομα του κοριτσιού το ξέρουμε ή όχι? Αφροδίτη, να μην το ξεχάσει. Μένει Παλιοφάλιρο. Παλιοφάλιρο, ναι. Ωραία, τέλεια. Το φωνάζω. Φώναξε τον. Κύριε Γιάννη, ναι. Η μαντάμ Λέιλα είναι έτοιμη, σας περιμένει. Ευχαριστώ. Έτοιμη. Κύριε Γιάννη, εδώ είναι η μαντάμ Λέιλα. Γεια σας. Να κάτσω. Βεβαίως. Μισό λεπτάκι είμαι, προσπαθώ να πιάσω το πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα. Το πνεύμα το οποίο θα κυριεύσει όλα αυτά. Για να μάθω τι ακριβώς. Μη μιλήσετε! Το όνομά σας Γιάννη. Πού το ξέρετε? Κοντά στα 30. Ναι! Μαγεία. Δεν είναι καμία μαγεία, απλώς έχω αυτές τις δυνατότητες και αυτή η μπάλα με βοηθάει. Το επάγγελμά σας, μισό λεπτάκι, κάτι σαν να κινείται ένα κίτρινο αυτοκίνητο βλέπω. Πού το ξέρετε? Μα δεν δουλεύω στο σχολικό. Το δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι πιο μικρό. Με ένα σήμα, είστε ταξιτζής. Δεν το πιστεύω! Είμαι πάρα πολύ δυνατή, είμαι πάρα πολύ γνωστή, όλοι με ξέρουνε. Είμαι η μαντάμ Λέιλα, γι' αυτό. Πήγε! Προσπαθώ να διώξω τώρα την αρνητική ενέργεια. Να φύγει. Απάντησέ μας. Είναι καλός άνθρωπος? Το ακούτε? Βλέπω μια πολύ όμορφη παρουσία δίπλα σας. Δεν κάθεται κανείς κοντά μου. Δεν τα έχετε καλά με το μυαλό σας εσείς. Λεφτά έχουμε. Πόσα θέλετε? Το πνεύμα τα θέλουνε χρήμα. Έτσι μου λένε, δώσε χρήμα, δεν είναι για μένα. Να ξέρετε, τα δίνω όλα στα πνεύματα. Το που κάνω εγώ είναι να βοηθάω τους ανθρώπους. Αυτά είναι 500, γιατί δεν βλέπω κι όλα. Φτάνουνε, 500 είναι. Α, ναι, σίγουρα. Ναι. Πάρτε πνεύμα, πάρτε λεφτά. Δεν τα θέλουμε εμείς. Δεν τα θέλουμε. Έτσι για να ταΐσουμε λίγο τα πνεύματα για να μας πούν την αλήθεια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Ξέρω το πρόβλημά σας. Πού το ξέρετε? Η κοπέλα είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο όμορφη. Το λέει και το όνομά της. Αφροδίτη είναι
κρατάει. Μισό. Τι θέλετε, σας αρέσει η κοπέλα. Η κοπέλα όμως το σκέφτεται. Σίγουρα, γιατί κάθε μέρα που είμαι εγώ εκεί, που είναι όλοι οι ταξιδίδες, κάθεται κάθε μέρα σε μένα. Όχι επειδή δεν υπάρχει κανένα άλλο ταξί, αλλά σίγουρα για μένα, επειδή με θέλει. Ξέρω γιατί κάθεται σε εσάς. Μήπως την πάτε τσάμπα. Όχι, αλλά δεν της παίρνω τα λεφτά. Χαϊδάνη. Κοίτα να δεις, για να μην σε κοροϊδεύω κιόλας. Και σου λέω παραμύθια, εγώ θα σου πω τα πράγματα έτσι όπως έχουνε. Μακριά από αυτήν, δεν σε θέλει. Γιατί και της αρέσεις. Γιατί είσαι κι ένας κούκλος. Αλλά σε κοροϊδεύει. Απλά θέλει να την πηγαίνει τσάμπα. Για κάποιο λόγο μου λένε ότι δεν είμαι και πολύ έξυπνος. Γιατί. Μισό λεπτάκι. Θα σας κάνω κάτι εγώ που θα σας στέλνουν όλες οι γυναίκες. 500. Είναι 500 αυτά. 500 είναι 500. Ναι, είναι 500. Θα σας κάνω κάτι εγώ που θα σας στέλνουν όλες. Και θα μπορείτε να φύγετε ήσυχος. Και βοηθά σας. Ελάτε να βοηθήσετε αυτό τον υπέροχο άνθρωπο. Πνεύματα. Ναι. Δεν κοροϊδεύεις τα πνεύματα, δεν κάνει. Δεν τα κοροϊδεύεις. Έλα. Τα νιώθω. Ωραία. Τέλος. Αυτά. Μπορείτε να φύγετε. Σίγουρα από εδώ και πέρα θα σας στέλνει κάθε μία που θα μπαίνει στο ταξί, αρκεί να μην είναι. Εσείς. Εγώ δεν μπαίνω στο ταξί, έχω δικό μου αμάξι. Άκου εκεί, μα θέλεις και εμένα. Τρελαθούμε τελείως. Καλά. Πόσο νόητος είναι αυτός. Πόσα λεφτά μας... Ένα, δύο, τρία. Πόσα λεφτά έχει αυτός. Κάτσε να κρύψω από την άλλη να μην το μάθει. Καλησπέρα, τι κάνετε? Όχι, κοριτσάκι μου. Καθίστε. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί έχω... Πονάει ο παππάς? Παρθρίτιδα έχω, άμα κάτσω δεν θα σηκώθω. Α, και τι θα μείνετε όρθια? Δεν είμαι όρθια, είμαι μισοκαθιστή. Μια όμορφη κυρία σαν εσάς τι κάνει εδώ? Θέλει να σου προσφέρω καφεδάκι, νεράκι? Να σε ρωτήσω κάτι. Αγόρι έχει? Πώς σας λένε εσάς? Αγλαία μου. Κυρία Αγλαία, βέβαια έχω αγόρι. Κρίμα, θα σε έκανα νύχτα. Φαίνεται να μπορέσεις. Τι έχουμε νύφη που δεν μπορεί? Μπορεί. Ο γαμπρός είναι καλός. Δεν θέλω γαμπρός είναι. Έχει μοιάσει τη μαμά. Δεν ήταν τόσο όμορφο σαν τη μαμά. Και ήρθατε να μάθετε από τη Μαντάμ Λέιλα. Πότε και άμα. Πότε. Μαντάμ Λέιλα, τι έγινε? Έπεσε. Έλα. Έδωσε. Πού μη πέσω κιόλας. Για πες. Έδωσε. Μην αγχώνεσαι, 500. Καλά, ήταν αλλού αυτός. Εύκολο. Εύκολο θύμα να το πάρεις. Ναι, τέτοιους πελάτες άμα έχουμε, θα κάνουμε χρήμα. Θα παίξω μια τέτοια είναι. Είναι μια μεγάλη. Μεγάλη. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Ναι. Χρήμα έχει, χρήμα μας ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι έχει, βέβαια. Φαίνεται ότι έχει, okay. Έχει έναν γιο. Ναι, έχει γιο. Που γυναίκα του. Ναι. Δεν μένει έγκυος με τίποτα. Ωραία. Τι την απασχολεί αυτήν? Αυτό για το πότε. Πότε. Θα γίνει γιαγιά. Αυτό είναι το μόνο τη τέτοιο. Εμένα με έψαχνε για ήθελε νύφη. Α, σε είχε πει και τέτοια. Α, θα μου πει και τέτοια, ε. Οκ. Ωραία. Φώναξε εκείνη. Αλλά χρήμα φαίνεται ότι φαίνεται. Άμα έχει αυτό μας ενδιαφέρει μας. Από παντού κοίτα την. Από παντού. Α, παντού τα έχει. Ωραία. Έκανε δουλειά το Facebook που έδωσα τη χορηγούμενη. Τέλεια. Να τις ετοιμάσουμε εδώ και τα χαρτιά. Κυρία Αγλαία, περάστε, ελάτε. Γεια σας. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σας. Μαντάμ Λέιλα, παρακαλώ. Κορίτσι μου, θα σε λέω. Οκ. Πείτε με όπως θέλετε εσείς, αρκεί να πληρώνετε. Δεν εννοούσα ακριβώς έτσι. Αρκεί να είσαστε καλή απέναντί μου. Μπορείτε να καθίσετε. Πού δεν μπορώ. Τι θα είστε όρθια. Δεν βλέπεις τι έχω. Τι έχετε. Ναι, μισό. Τι έχετε. Αυτό έχετε. Αυτό που έχουν όλοι στην ηλικία σας. Ναι. Όχι ότι δεν είσαστε μεγάλοι, είσαστε πολύ νέα γυναίκα, φαίνεστε εξάλλου και είσαστε και πάρα πολύ όμορφοι. Μ' αρέσεις. Είναι πολιτική της επιχείρησής μου ότι πρώτα
Πληρώνομαι. Μην νομίζετε, κι εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Στα πνεύματα το δίνω το πρώτο. Ας πούμε για το ρεύμα τώρα, ξέρεις, έρχεται λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Τι έχετε, φιλάρα έχετε! Αν για το ταξίδι που θα κάνω. Για πες τι μου, πες τι μου. Σε βίλα μένετε? Ναι, έτσι αισθάνομαι εγώ, βίλα. Ή θα πάρετε... Πώς το κατάλαβες αυτό? Σας παρακαλώ, με προσβάλλετε. Μισό λεπτάκι, γιατί έχετε κακό πνεύμα. Έτσι, να φύγουν τα κακά πνεύματα. Πνεύματα! Πάρτε τα λεφτά και πείτε μας την αλήθεια! Το ακούτε αυτό το ήχο? Λεωφορείο το εξώκω. Εκτός από το λεωφορείο δεν ακούτε κάτι, δεν αισθάνεστε μια ενέργεια? Καμπάνες της εκκλησίας ακόμα. Εκτός από αυτό, μια ενέργεια. Είμαι διακοφή. Εντάξει, καλύτερο. Θέλετε να σας ρίξω σε ταρό? Θέλω να μου ρίξεις φασόλια. Δεν έχεις φασόλια. Φασόλια δεν ρίχνω. Γιατί αποδείχτηκε ότι τα φασόλια δεν λένε την αλήθεια. Μπορώ πάνω στη σφαίρα να σας πω την αλήθεια. Για δες, θα μου το φέρει. Α, κάτι βλέπω μέσα στη σφαίρα. Κατάλαβα. Σας λείπει ένα μπεμπέ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Μισό λεπτάκι να καταλάβω, γιατί δεν νομίζω ότι είναι. Έχετε γιο. Έχετε γιο! Έχω γιο. Και έχετε και μια νύφη. Τέσσερις έχω. Τέσσερις. Η μία συγκεκριμένη σας αποσχολεί, εννοώ. Λοιπόν, κόψτε. Πού είσαστε? Κυρία μου, κόψτε. Κόψτε. Κόψτε, χριστιανή μου. Δεν θέλω να σας αναχωρήσω. Έχετε πρόβλημα με την ύφη σας? Δεν έχω πρόβλημα. Έχετε, απλώς δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει μια γυναίκα? Ναι. Είδατε? Ναι. Μα ξέρω τι λέω. Όχι εγώ. Τα ταρό τα λένε. Εδώ. Λοιπόν, να σκέφτεστε λίγο πιο λογικά. Όταν το θέλουν τα παιδιά, θα το κάνουν. Τα παιδιά το κάνουν. Χριστέ και Απόστολε. Όταν είναι έτοιμοι, θα κάνουν και τον μπεμπέ. Μπεμπέ έχω. Με έχετε μπερδέψει πραγματικά. Το πρόβλημά σας είναι ότι η νύφη σας δεν σας κάνει το εγγόνι. Το δικό μου το αίμα. Όχι τα άλλα τέσσερα που έχει φέρει. Μισό. Να συγκεντρωθώ. Μπάλα πες! Σφαίρα, μωρή, σφαίρα. Σφαίρα. Σφαίρα! Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, γιατί μα που συντονίζεται, αρχίζω και ζεσταίνομαι και δεν μου φτάνει. Να, αέρας, να, τα πνεύματα ζητάνε κι άλλα. Θέλουν κι άλλα, μισό, να, πάρτε ένα. Μπορείτε να δώσετε άλλα δύο, γιατί πέταξα το ένα στα πνεύματα. Τα λεφτά θέλω το εγγόνι. Να. Λοιπόν, τώρα το βλέπω. Τώρα κατάλαβα, μου το είπαν τα πνεύματα. Τα πνεύματα μου λένε ότι τα τέσσερα παιδιά που έχει η νύφη σας δεν είναι δικά σας εγγόνια. Το ξέρω αυτό. Εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω, όμως τώρα μου το είπανε. Θέλετε πέμπτο το αληθινό εγγόνι. Ναι, είναι προγραμματισμένο. Ακόμα να κάνετε υπομονή και να μην πιέζετε πάρα πολύ. Όχι υπομονή, θέλω και χρόνο για μένα να άρχισα να τα μεγαλώσω σωστά και να ζήσω και τη ζωή μου. Δεν έχετε ανάγκη να σας πω και εσάς. Τον βλέπω. Δεν είστε γραμμένοι στο καπί? Με το παπί. Στο καπί. Έχετε στο καπί. Αυτό, το ίδιο κάνει. Παπί, καπί. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα θα σας πάνε καλά. Βλέπω γάμο μπροστά, εγγόνια πολλά. Όλα μια χαρά. Μπορείτε να φύγετε ήσυχοι. Μισό λεπτό. Είσαι παντρεμένη? Εγώ είμαι, ναι. Έχω παντρευτεί την πέμπτη φορά. Πέμπτη και εσύ? Πέμπτη φορά. Παιδιά έχει. Όχι, και χώρισα αμέσως για να δεν. Μισό. Έτσι. Είδατε, σηκωθήκατε. Έκανατε και ένα έτσι. Πάμε κάτω. Φεύγω! Ναι, μπορείτε να φύγετε, είστε πάρα πολύ καλή. Μην αγχώνεστε καθόλου! Κουράστηκα. Ναι. Άντε, στο καλό. Άρα αυτοί οι πελάτες. Πώς. Κάτσε να μην το μάθει η άλλη. Κορίτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκεί κάτω είδα τώρα ένα ωραίο παλικάρι μέσα στο ταξί. Χριστέ και Απόστολε, το περνάτε 40 χρόνια, πώς κάνετε έτσι? Τι είναι 40 χρόνια? Τι είναι αυτά τα 40 χρόνια? Τι είναι 40 χρόνια? Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Τι είναι 40 χρόνια? Για ρώτα την ρώτα. Να ρωτήσω τι? Ρώτα πρώτα.
Μα θέλω να το προσφέρω για να ρωτήσω. Τι εννοείται. Τι θέλετε να ρωτήσω. Για το μικρό. Αποκαλύψου! Πες μου για το ταξιτζί. Το Γιαννάκι. Γιάννη το λένε. Ω! Oh. Ναι, ναι. Σας θέλει. Σας θέλει. Ω, oh, μου πέρασε και αρθρίτιδα. Θα σε πληρώσω το φως από τα άλλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είσαι καλά. Τι να κάνω. Ψυχικό κάνω κι εγώ. Ναι, 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 ναι. Ω, ναι. Καλά, η κυρία θα έχει παίξει. Πόσο άρρωστος είναι ο κόσμος, τι άλλο θα ακούσω 40 χρόνια μεγαλύτερη. Εντάξει, να μου λέγε 20, να έλεγα, οκ. Okay. Όχι και 40. Γιατί ήρθες εδώ? Α, γιατί μαντάμ Λέιλα. Για ποιο θέμα? Για το προσωπικό. Και... εσύ γιατί ήρθες? Εμένα μου χάλασε η ζωή η απλήστη αδερφή μου. Πήρε το πατρικό μου για να βρει τις λίρες που άφησε η μητερούλα μου. Πολλές? Πάρα πολλές. Τις μετρήσαμε πριν πεθάνει η μητέρα μου. Ήταν 136. Λίρες ή χρονών? Λίρες. Α, νόμιζα χρονών η μάνα σου. Όχι, η μάνα μου πέθανε όταν ήταν 56. Το καημένο. Ναι, και η αδερφή μου 5 χρόνια προσπαθούσε να μου πάρει το πατρικό και το πήρε τελικά. Παντρεμένος? Ναι. Εντάξει. Εσείς γιατί ήρθατε εδώ? Επιμένεις να σου το πω, Εντάξει, θα σου πω. Έχω τις υποψίες μου ότι με απατάει ο σύντροφός μου. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Μία εβδομάδα. Σ' απατάει. Σ' αγαπάει, θέλεις να πεις. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. Αλλά θέλω να ρωτήσω τη Μαντάμ Λέιλα. Κι εγώ. Για τον σύντροφό μου? Στις λίρες. Μαντάμ Λέιλα. Ναι, ναι, ναι. Καινούργιο παλατάκι. Ναι. Παλατάκι. Χρήμα, έχουμε χρήμα. Πολύ χρήμα, μάλλον. Πολύ χρήμα. Αλλά δεν ξέρω και 100% γιατί. Για πες. Λέιλα! Έλα! Που λες! Για φέρ' το πίσω! Να μην παίρνω εγώ κάποιο ποσοστό! Θα μοιραστούμε! Εκεί τα μαζεύω! Βάλτε εκεί! Εννοείται το ποσοστό σου θα το πάρεις! Αυτά! Αυτά! Πάρα πολύ λίγα έμαθες! Πολύ λίγα έμαθες! Δεν μπορούσα να μάθω παραπάνω! Πελάτησα μαζί και κάτω και κουβαλιάζουμε. Και δεν μπορούσα να ανακατευτώ γιατί ξέρεις με κοιτάσαν ύποπτα. Α, καλά, οκ. Okay. Ό,τι μπορούσα να κάνω. Ό,τι μπορούσα να κάνω. Θα το χειριστώ. Κύριε, είναι η σειρά σας. Να πω εγώ πρώτη, να σου πάρω τη σειρά. Όχι, συγγνώμη, πρέπει να πω μετά και στην αδερφή μου. Να λύσουμε ένα πρόβλημα. Να λύσουμε ένα θέμα. Περάστε, περάστε. Ναι, ευχαριστώ. Yes, madam. Μισό λεπτάκι. Προσπαθώ να πιάσω. Την άβρα σας, την άβρα σας. Εντάξει, την έπιασα. Λοιπόν, για πείτε μου, για ποιο λόγο ήρθατε σε μένα? Κοιτάξτε, έχω μία αδερφή πολύ σπαστική και άπλιστη κιόλας. Κοιτάξτε, προσπαθούσε αυτή η άπλιστη 5 χρόνια να μου πάρει το πατρικό μου. Πόσα? Μόνο για σας, 1000. Όχι ακριβά. Αισθάνομαι τι θέλετε να μάθετε όμως. Αυτά που θέλετε να μάθετε, πληροφορίες είναι ακριβές. 500. 500 παίρνω στη χειρότερη. Είμαι εγώ χειρότερος. 500. Δεν θα σας πω που βρίσκονται. Και ξέρετε τι. Εντάξει. Τέλεια. Αλλά αν δεν μου πεις που είναι, θα μου τα γυρίσεις. Το ένα. Δεν σας φτάνει που ήξερα τι ακριβώς ψάχνετε? Όχι. Πώς έμαθα εγώ ότι ψάχνετε λίρες που προσπαθεί να σας τα πάει η αδερφή σας? Ψάχνω χρόνια. Κόψτε. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Δεν έχει σημασία. Είναι ένα άτομο το οποίο σας απειλεί. Ναι, σας λέω, αδερφή μου. Αδερφή σας. Μπορεί να είναι και αδερφή σας, αλλά υπάρχει και ένα αρσενικό που σας απειλεί. Ο άντρας της θα είναι. Ζυμονίτης. Α, ναι. Α, κάποιος άλλος. Λοιπόν, 8 αστέρια. Ξέρετε τι σημαίνει το 8 αστέρια? Σας περιμένει στο μέλλον πλούτος. Τριαντάφυλλα. Σας περιμένει μεγάλος έρωτας. Είμαι ήδη παντρεμένος. Αυτός, έρωτας. Όταν είμαστε παντρεμένοι δεν έχουμε έρωτα. 20 χρόνια είμαι παντρεμένος. Και 20 χρόνια, γιατί όχι. Πάλι τριαντάφυλλα και άλλο έρωτα. Έχετε και δεύτερο έρωτα. Να, το βλέπω ξεκάθαρα. Να το. Να, να. 2 τριαντάφυλλα. Επέτε. Λοιπόν, επειδή δεν θα ψάξουμε τώρα για να σας πω. Σπίτι, 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 βλέπω σπίτι, παλιό σπίτι. Παλιό σπίτι, μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια γυναίκα νέα, σχετικά. Η αδερφή μου, η σπαστική. Όχι, πιο μεγάλη. Η μάνα μου.
Mm-hmm, αλλά δεν ζει πια. Βλέπω ότι έχει αφήσει αυτό τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο το άφησε και τώρα συνδέομαι μαζί της. Ναι. Πείτε μου λίγο το όνομα της. Σουζάν. Σουζάνα, εμφανίσου. Μπορείτε να ρωτήσετε κι άλλο ένα πράγμα. Μην μιλάς. Σουζάνα, πες μας λίγο. Οι λίρες που ανήκουνε. Α, είσαι και απατεώνας, εσύ. Τι εννοείται. Η Σουζάνα λέει, η μάνα σας, ότι οι λίρες ανήκουν και στους δύο. Θα πρέπει να τα έχετε μοιραστεί. Μα πριν πεθάνει μου έλεγε ότι μόνο για μένα θα μου τα αφήσει. Το ίδιο το είπε και στην αδερφή σας. Άρα τις λίρες μπορείτε να τις μοιραστείτε. Πού βρίσκονται οι λίρες του σπίτι. Σουζάνα! Πες μου λίγο πού βρίσκονται οι λίρες! Ναι. Α, τα φάγε. Ποιος? Η μαμά σας. Πριν πεθάνει έφαγε όλες τις λίρες. Τις άλλαξα σε χρήμα και δεν υπάρχει τίποτα. Μπορείτε να τις ρωτήσετε κι άλλο ένα πράγμα τη μητέρα μου. Ναι. Πώς έκανε τόσο ωραίους φακές? Δεν μου έχει πει πριν πεθάνε, ενώ τη ρωτήσω, μα μου λέει είναι το μυστικό μου αυτό. Τι άλλο θα ακούσω, υπομονή. Υπομονή. Για να μάθετε για τις φακές πρέπει να με πληρώσετε. Το ζητάει το πνεύμα, όχι εγώ. Εγώ δεν παίρνω τίποτα, εγώ έτσι. Ίσα για... το πνεύμα δεν θέλει τέτοιο χρήμα. Το κάψατε. Έξι. Πνεύμα θες τέτοιο χρήμα. Θέλει και άλλο λέει. Όχι. Φακές είναι. Δεν είναι λίρες. Ναι, γι' αυτό λέω. Οι φακές είναι πιο σημαντικές. Αφήστε το, δώστε μου τα λεφτά. Δεν θέλω φακές. Δεν μπορώ, τώρα το πρόσφερα. Κοίτα, δεν θα με μάθεις τη δουλειά μου. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Μπορείτε να φύγετε και να σας πω και κάτι. Τέτοιους τσιμπούνιδες, συνήθως, εγώ τους διώχνω. Αλλά εσάς επειδή δώσατε κάτι, δεν σας διώχνω. Τσιμπούνιδες, 1000 ευρώ θέλετε για να μάθω τι είσαι σου. Σας παρακαλώ, αφήστε με και ελπίζω να μην ξανάρθετε. Γεια σας. Εκεί, ένα χαθής τσιγκούνης μου έρχεται εδώ με τα λεφτά και δεν λέει να δώσει τίποτα. Μου κάψε και το 500 ευρώ, θα το μοιραστώ με την άλλη. Το 500 ευρώ τα υπόλοιπα θα τα κρύψω. Έτσι εδώ. Κυρία, περάστε, σας περιμένει και η Madame Leila. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί πέρα. Όχι, στα μόνη σας. Μη με αναγνωρίσουν. Τι είστε? Τραγουδίστρια. Τι τραγουδάτε? Λαϊκά. Γι' αυτό δεν σας ξέρω. Μαντάμ, τι έγινε, έφυγε θυμωμένος ο πελάτης. Άστα να πάει. Τι να σου πω τώρα. Πήραμε. Πήραμε το 500 ευρώ. Με το ζόρι μου το έδωσε. Τίποτα, φακές. Ήθελε να ρωτήσει πώς φτιάχνει η μάνα του φακές. Αφού εδώ ήρθε για λίρες, έμαθε για φακές. Τέλος πάντων, εμένα δεν ξέρει τι με ενδιαφέρει. Να μου δίνουν εύκολα το χρήμα. Άμα δεν το δίνει ο άλλος, τι το θέλω, γι' αυτό το λέω. Εμένα δεν έχουν αφήσει τίποτα έξω. Τίποτα. Ανέβασε. Πάλι καλά. Άσχημο πράγμα να μην σε αφήνει. Είναι τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια γνωστή. Λαϊκού. Ναι, δεν μου δίνεις πληροφορία. Πώς να δουλέψω. Ψάχνουν πάντως άμα την κερατώνει ο σύντροφος. Α, μόνο αυτό. Το γόρι της δεν έχει, δεν είναι σύζυγος, το γόρι της αυτό. Τι μικρή είναι. Όχι, μεγάλη. Μεγάλη και αγόρι. Νομίζω, την είδα κλεισμένη, δεν κατάλαβα. Καλά, βάλτε μέσα και βλέπω. Δεν. Οκ, να μ' αρέσουν οι πληροφορίες σου. Να αποσπάς πιο πολλές πληροφορίες. Τι να κάνω, δεν με αφήνα να τους πλησιάσω. Πολύ δύσκολη. Όλα πάνω μου. Καλά κάνω και τα παίρνω όλα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Μισό λεπτάκι είμαι τώρα σε αυτό το φάση που είμαι αλλού. Επικοινωνώ τώρα με το άλλο κόσμο. Μπορείτε να καθίσετε. Από κάπου σας ξέρω. Δεν με αναγνωρίζετε από το μάτι. Αχα, ναι. Λοιπόν, πριν μου πείτε οτιδήποτε, θα σας πω εγώ. Συγγνώμη. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω? Το πρόβλημά μου είναι... Δεν θέλει να μαθευτεί όμως. Όχι. Καταλαβαίνετε το τώρα, αγόρητο. Εγώ είμαι λίγο... Αλλά ο σύντροφός μου είναι λίγο...
Α. Και θα ήθελα να μάθω αν αυτός με... Α, και... Αχα. Καταλαβαίνετε τώρα. Πολύ. Α. Ή. Α. Ωραία. Θέλετε να καλέσουμε κάποιο πνευμά. Τον Ναπολέον. Χριστέ μου. Γιατί όχι το Σέξπιρ. Γιατί ο Ναπολέον ήταν άντρα κλάση. Ο Σέξπιρ τι ήτανε. Ωραία. Ωραία. Ήρθε. Μισό. Μη με διακόπτετε. Αλλιώς δεν θα έρθει κανένας. Α. Τίποτα δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θέλουν κι άλλο χρήμα. Ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον. Ματσομένος ήταν. Πού τα χάλασε όλα. Δεν ξέρω. Τότε δεν υπήρχαν τα ευρώ. Α, έχουν μπει και στην Ευρώπη τώρα. Το μας μάραμε. Ωραία. Ο Σέξπιρ. Δεν ξέρω. Δεν το φώναξα αυτό. Ναπολέον. Δεν θέλατε. Ναπολέον φωνάζω. Πνεύμα. Εμφανίσου, Ναπολέον. Ήρθε. Τι στο καλό γίνεται. Δεν ήρθε! Ποιος? Ο Ναπολέον! Ο Άντρακλας! Ποιος Ναπολέον? Ο Ναπολέον! Καλέ, τι είναι αυτό που ακούγονται από εδώ αριστερά και δεξιά! Ποιο, η καρέκλα που τρίζει! Όχι, ακούω κάτι φωνές! Ο Χριστέ και Απόστολε! Τι γίνεται! Ο Ναπολέον είναι! Ποιος Ναπολέον, μωρέ! Ποιος Ναπολέον, δεν ξέρω ποιος είναι! Αυτός που φωνάξαμε! Μα δεν τον φώναξα! Ήρθε μόνος του! Δεν ξέρω, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει εδώ! Κάποιο πνεύμα ήρθε! Θέμα! Πνεύμα, ναι, δεν λέτε τώρα! Ακούστε! Γεια σας, μωρή! Πας καλά! Ναι! Ποιο θέμα, αφού είμαστε ψεύτικες! Ναι, είμαστε ψεύτικες! Πώς, ποιο πνεύμα και πώς εμφανίστηκε! Τι είναι αυτό ψεύτικες! Τι είναι αυτό που λέτε ψεύτικες! Σταματήστε, κυρά μου! Δεν έχουμε την ώρα εξή σας! Α, το λέω, θέλω! Ποιος! Το Ναπολέο, θέλω την αλήθεια! Θα πέσουμε το παιχνίδι!